Ο μεγάλος περίπατος στο εμβληματικό κέντρο της Αθήνας γίνεται πράξη. Το ιστορικό τρίγωνο με όρια τη Μητροπόλεως, την Αθηνάς και τη Σταδίου πλέον θα είναι χώρος ελεύθερος από αυτοκίνητα. Με στόχο την αποφυγή συνωστισμού των πεζών, αποφασίστηκε από αρχές Ιουνίου η επέκταση του ελεύθερου χώρου για πεζούς και ποδηλάτες και ο περιορισμός της κίνησης των αυτοκινήτων. Ελεύθερη από γιοταχή θα είναι και η οδός Σερμού στο τμήμα της από την διασταύρωση με την Αθηνάς ως την Αγίων Ασωμάτων. Εκτός από το ήδη πεζοδρομημένο τμήμα της Σερμού στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, θα απαγορευτεί η διέλευση των οχημάτων για τους επόμενους τρεις μήνες και στο ύψος της Σερμού δίπλα από την πλατεία στο Μοναστηράκι, με την ίδια ρύθμιση να αφορά βεβαίως και τον ευρύτερο χώρο της Πλάκας. Είναι αρκετά καλό, για να δώσουμε μια ευκαιρία και στους πεζούς να κάνουν βόλτα. Είναι αλήθεια ότι η Αθήνα έχει γεμίσει πολλά αυτοκίνητα, καυσαέριο, αέριο, κυκλοφορία. Αναβαθμίζεται σίγουρα η περιοχή, γιατί σίγουρα θα αποφευθεί ο συνωστισμός στην Σερμού. Άρα μπορούμε να πηγαίνουμε και από εκεί που έχει και ωραία μαγαζιά και από την Καρυγή της Σερβίας. Στα όρια αυτής της περιοχής, δηλαδή στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος αλλά και στην οδό Πανεπιστημίου, θα υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε να μεγαλώσει ο χώρος των πεζοδρομίων. Εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Θα μπούμε, θα βάψουμε, θα βάλουμε ζαρτινιέρες με πολύ πράσινο. Συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος θα καταλάβουμε δύο λωρίδες χρήσης αυτή τη στιγμή από τα γιαταχή για να μπορέσουμε να αποδώσουμε και πάλι κοινόχρηστο χώρο στον πεζό και στον ποδηλάτη. Αποδέκτες του πιλωτικού προγράμματος του Δήμου Αθηναίων για την πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και οι καταστηματάρχες στο χώρο της εστίασης. Όλο το κέντρο της Αθήνας έπρεπε να είναι πεζοδρομημένο όπως είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Να μπορεί ο Δήμος να παραχωρεί χώρους για τραπεζοκαθίσματα και να έχει και ελεύθερη πρόσβαση ο κόσμος. Και βεβαίως ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο του Μεγάλου Περιπάτου είναι η οδός Φιλελλήνων. Αλλά και η Μητροπόλεως, απελευθερώνοντας περίπου 50 στρέμματα δημοσίου χώρου για την ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών. Λόγω της όλης κατάστασης που περάσαμε και τη ζημιά που έχουν πάθει οι καταστηματάρχες, θεωρώ ότι θα είναι ένα θετικό μέτρο. Ο κόσμος θα μπορεί να κάνει τη βόλτα του, να κάθεται, να πιει τον καφέ του άνετα. Θα μεγαλώσουν έτσι και τα τραπέζια στα καταστήματα, άρα θα μπορούν να ανταπεξέλθουν τα νέα μέτρα. Στο Μεγάλο Περίπατο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Ηρώδου Αττικού και η Βασιλίσσης Όλγας. Τα μέτρα θα διαρκέσουν τρεις μήνες με δυνατότητα να επεκταθούν για άλλους τρεις εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Στην περιοχή αυτή θα μπορούν να εισέρχονται με τα αυτοκίνητά τους μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, αξιωματούχοι και κρατικά οχήματα. Νέα δεδομένα λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να βρούμε την Έλλη Κασόλη. Πού ακριβώς βρίσκεις, Έλλη? Καλησπέρα, Σία. Βρισκόμαστε στην Ερμού, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και όπως φαίνεται η πρωτεύουσα απορρίς σύντομα θα αλλάξει όψη. Εγώ λοιπόν περπατώ αυτή τη στιγμή στην Ερμού και πάμε να δούμε και ποιες είναι οι αλλαγές που θα γίνουν τουλάχιστον στο σημείο που βρίσκομαι εγώ τώρα. Κάθε μέρα λοιπόν εδώ, όπως και αυτή τη στιγμή, περνά πολλοί κόσμος, περνούν αυτοκίνητα, υπάρχει το φανάρι, συμφόρηση, φωνές, φασαρία και παράλληλα πολλοί κόσμος ο οποίος προσπαθεί να περπατήσει. Και η εικόνα όλοι, λοιπόν θα αλλάξει. Ερμού και όλου ακριβώς. Εδώ είναι μισός πεζόδρομος, μισός δρόμος και η εικόνα αυτή σε λίγο καιρό θα αλλάξει, καθώς σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό η Ερμού θα πεζοδρομηθεί και έτσι λοιπόν ο κόσμος θα μπορεί να περπατάει στο κέντρο από πάνω, από το Σύνταγμα μέχρι και την πλατεία Ασωμάτων. Δεν είναι βέβαια η μόνη αλλαγή που θα γίνει, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ πριν, ένα άλλο χαρακτηριστικό σημείο του Μεγάλου Περίπατου είναι και η Μητροπόλεως και η Φιλελλήνων, εκεί θα δοθούν κάποια στρέμματα την ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει μια νέα πνοή στην πρωτεύουσα, μια πιο ευρωπαϊκή πνοή αν θέλεις, και θα βοηθήσει εννοείται και τους πολίτες της Αθήνας και τους ταξιδιώτες εδώ να περπατήσουν όλο το κέντρο, αλλά και τους καταστηματάρχες οι οποίοι θα μπορούν να βγάλουν τραπεζοκαθίσματα έξω. Όλο αυτό βέβαια σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και σε μια πρώτη φάση, πιλωτική φάση. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Μεγάλος Περίπατος στην Αθήνα γίνεται πράξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.